Στις 28 Μαΐου ο Θαλής Ομιλήσιος καταγράφει έκλειψη ηλίου, την οποία είχε προβλέψει. Ήταν ο πρώτος που είχε προβλέψει και επιβεβαιώσει την έκλειψη ηλίου. Στις 23 Μαΐου του 1707 γεννιέται ο πατέρας της σύγχρονης ταξινόμησης, Κάρολος Λινναίος. Η έγκριση του κώδικα ονοματολογίας των φυτών του Λινναίου γίνεται την 1η Μαΐου του 1753. 8 Μαΐου 1886. Το πιο γνωστό ανθρακούχο ποτό, η Coca-Cola, πωλείται για πρώτη φορά. Η πρώτη συνταγή ήταν από φύλλα κόκας και από καρπούς κόλας. Το ποτό προοριζόταν για φάρμακο κατά του εθισμού στη μορφίνη. Ιδρύεται στις 12 Μαΐου του 1966 ο εθνικός δρυμός Βάλια Κάλντας με έκταση 3.393 κτάρια. Σήμερα αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Στις 21 Μαΐου του 1992 ιδρύεται το δίκτυο Natura 2000 των προστατευόμενων περιοχών της Ευρώπης. Σήμερα περίπου το 35% της χερσαίας έκθεσης της Ελλάδας βρίσκεται ενταγμένο σε αυτό το δίκτυο. Η ισχυρότερη ρηπή ανέμου καταγράφεται στις 3 Μαΐου του 1999 στην Οκλαχώμα με ταχύτητα 512 χιλιόμετρα την ώρα. Το 1993 από τη Δεύτερη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ προτείνεται ο εορτασμός στις Διεθνούς Ημέρες Βιοποικιλότητας. Για πρώτη φορά εορτάστηκε στις 22 Μαΐου του 2001. Ιδρύεται στις 14 Μαΐου του 2009 το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα. Έχει έκταση 33.800 hectares. Στο πάρκο κυριαρχούν αλόφυτα, παρόχθια δάση, καλαμιώνες με πάνω από 500 είδη και υποείδη χλωρίδας.